κεφάλαιο και 26 εδάφιο, σελίδα 342, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, 26 εδάφιο. Και ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, Εφραθέος από Σαριδά, δούλος του Σολομώντος, το οποίο η μήτρη ονομάζω το Σέρουα, γίνει χείρα και ούτως εσήκωσε χείραν κατά του βασιλέως. Αυτή δε ήταν η αιτία δια την οποία εσήκωσε χείρα κατά του βασιλέως. Ο Σολομών ο Κοδόμη την Μιλώ και έκλειε το χάλασμα της πόλεως Δαβίδ του πατρός αυτού και ήταν ο άνθρωπος Ιεροβοάμ δυνατός εν ισχύει. Και είδεν ο Σολομών των νέων ότι ήταν φιλεργός και κατέστησε αυτόν επιστάτη επί πάντα τα φορτία του οίκου Ιωσήφ. Και κατ' εκείνον τον καιρόν, ότε ο Ροβάμ εξήλθεν εξ Ιερουσαλήμ, έβρικεν αυτόν καθοδόν ο προφήτης Αχιά ο Σιλονίτης, ενδεδειμένος ημάτιον νέων και ήσαν οι δύο μόνοι εν τη παιδιάδη. Και πίεσεν ο Αχιά των νέων ημάτιον το οποίον εφόρει και έσκησεν αυτό εις 12 τμήματα. Και είπε προς τον Ροβάμ, λάβε σε αυτόν 10 τμήματα, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού θέλω διαρρήξει την βασιλείαν εκ της χειρός του Σολομώντος και δώσει τας 10 φυλάσεις σε. Θέλει μένει όμως εις αυτόν μία φυλή χάριν του δούλου μου Δαβίδ και χάριν της Ιερουσαλήμ της πόλεως, την οποία έκλεξα εκ βασών των φυλών του Ισραήλ. Διότι με εγκατέλειπον και λάτρευσαν Αστάρτην τη θεά των Σιδωνίων, χεμός των θεών των Μωαβιτών και Μελχόμ των θεών των Ιών Αμών. Και δεν περιεπάτησαν εις τα σοδούς μου δια να πράτως το ευθές ενώπιόν μου και να φυλάτωσι τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Δεν θέλω όμως λάβει πάσαν την βασιλεία εκ της χειρός αυτού, αλλά θέλω διατηρήσει αυτόν ηγεμόνα πάσα στα σημέρας της ζωής αυτού, χάριν Δαβίδ του δούλου μου τον οποίον έκλεξα, διότι εφύλατε τα συντολάς μου και τα διατάγματά μου. Θέλω όμως λάβει την βασιλείαν εκ της χειρός του Υιού αυτού και δώσει αυτήν σε τας 10 φυλάς. Εις δε των Υιών αυτού θέλω δώσει μία φυλή, δια να έχει Δαβίδ ο δούλος μου λίχνον πάντοτε μπροσθέν μου εν Ιερουσαλήμ, τη πόλη την οποία έκλεξα εις εμ' αυτόν, δια να θέσω το όνομά μου εκεί. Και σε θέλω λάβει και θέλεις βασιλεύσει κατά πάντα όσα η ψυχή σου επιθυμεί και θέλεις είστε βασιλεύς επί τον Ισραήλ. Και αν εισακούεις εις πάντα όσα σε προστάζω και περιπατείς εις τα σοδούς μου και πράττεις το ευθές ενώπιόν μου, φυλάττουν τα διατάγματά μου και τα συντολάς μου καθώς έκαμνε Δαβίδ ο δούλος μου, τότε θέλω είστε μετά σου και θέλω οικοδομήσει εις σε οίκον ασφαλήν καθώς οικοδόμησα εις τον Δαβίδ και θέλω δώσει τον Ισραήλ εις εν και θέλω κακουχήσει το σπέρμα του Δαβίδ δια τούτο πλην ουχή δια παντός. Όθεν εζήτησεν ο Σολομών να θανατώσει τον Ιεροβοάμ. Και σηκωθείς ο Ιεροβοάμ έφυγεν εις Αίγυπτον προς Ισάκ τον βασιλέα της Αιγύπτου και ήτο εν Αιγύπτο Ιωσούα πέθανε ο Σολομών. Εδέλειπε των πράξεων του Σολομώντος και πάντα όσα έκαμε και η σοφία αυτού δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των πράξεων του Σολομώντος. Εδέ η μέρε όσα σε βασίλευσεν ο Σολομών Ιερουσαλήμ επί πάντα τον Ισραήλ ήσαν 40 έτη. Και εκοιμήθη ο Σολομών μετά των πατέρων αυτού και ετάφη εν τη πόλη Δαβίδ του πατρός αυτού και βασίλευσεν ανταυτού Ροβουάμ ο Υιός αυτού. Αμήν. Η Γραφή λέει «Το τέλος πάντων επλησίασε» και το τέλος του Σολομώντα έφτασε. 30 χρονών νέο παιδί ο Θεός τον εξέλεξε και τον έκανε βασιλιά, τον απεκάλεσε αγαπητό του και γιατί διέκρινε ότι η καρδιά του ήταν τελεία ενώπιόν του, του έδωσε αποστολή θαυμαστή να οικοδομήσει τον οίκο του Κυρίου και τον κατέστησε βασιλέα, ένδοξο, διάδοχο του Δαβίδ, αφενός μεν, βασιλέα όμως ένδοξο, που κυριάρχησε σε όλη εκείνη την περιοχή γύρω από τη γη Ισραήλ. Όμως,
Δεν ζει αιώνια ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Υπάρχει αιώνια ο άνθρωπος, αλλά δεν ζει εδώ στη γη αιώνια. Εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι η αιωνιότητα, όπου ο άνθρωπος ζει πραγματικά χωρίς τέλος. Και το θαυμαστό ή το τρομακτικό είναι ότι αυτή η αιωνιότητα εξαρτάται από τα λίγα χρόνια της ζωής μας. Από τα λίγα χρόνια της ζωής μας εδώ, που είναι λίγα, πολύ λίγα ή πάρα πολύ λίγα ή αρκετά. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Λόγος του Θεού να μας προτρέψει, υπενθυμίζοντας μας μια φορά ακόμη σε όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου, γιατί κανένας από εμάς δεν γνωρίζει πόσα χρόνια μπορεί να ζήσει στη ζωή αυτή. Το τέλος πάντων επλησίασε, γι' αυτό πρώτον φρονίμως διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Το κάνουμε? Είναι βέβαιο ότι το τέλος πάντων επλησίασε. Πρώτον λοιπόν, φρονίμως διάγεται, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, για να πράτετε ακριβώς το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και ταυτόχρονα προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Φρονίμως λοιπόν διάγεται. Και ποιος είναι ο φρόνιμος? Αυτός ο οποίος οικοδομεί τη ζωή του πάνω στο βράχο. Οικοδομεί τον οίκον του πάνω στο βράχο. Και δεν οικοδομεί τον οίκον του πάνω στην άμμο, γιατί εξάπαντος στη ζωή αυτή θα έρθουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ποταμοί, θα έρθουν οι βροχές, για να δοκιμαστεί το έργο μας επί της γης. Να δοκιμαστεί πώς στεκόμαστε και πώς οικοδομήσαμε. Και αν έχουμε οικοδομήσει στο βράχο, το έργο μας θα μένει. Εάν όμως δεν έχουμε οικοδομήσει στο βράχο, το έργο μας γκρεμίζεται. Και είναι φοβερό, αδελφοί, να βλέπουμε το έργο της ζωής μας να γκρεμίζεται, να καταστρέφεται. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό, αλλά είναι γεγονός. Και δεν θα καταστραφεί μόνο όταν φρονίμως διάγομεν οικοδομούνται στο βράχο. Και ποιος είναι αυτός που οικοδομεί στο βράχο? Αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού, τον πιστεύει και τον πράττει. Και το έργο του δεν καταστρέφεται. Θα έρθουν οι βροχές, θα έρθουν οι ποταμοί, αλλά το έργο δεν θα καταστραφεί. Το έργο του Σολομώντα θα καταστραφεί. Πάει η βασιλεία του, θα διαιρεθεί. Και κατά χάριν ο Θεός θα κάνει να μην διαιρεθεί στα χρόνια του, αλλά στο χρόνο του, στα χρόνια των παιδιών του. Αλλά δεν είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας των παιδιών του, είναι αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται στις προσευχές. Δεύτερον, προπάντων όμως έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην. Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό, ώστε το έργο μας να μένει, να μην καταστραφεί, να μην γκρεμιστεί, να μην είμαστε μια ζωή σε επιτυχίες όπως ο Σολομών και στο τέλος τέλειο γκρέμισμα, τέλεια αποτυχία, ό,τι και αν εργαζόμαστε. Γιατί στο τέλος, και αν θα σωθούμε, ως διαπυρός θα σωθούμε. Αν τώρα δεν φρονίμως διάγουμε και αγρυπνούμε τις προσευχές και δεν έχουμε πρώτα απ' όλα την ένθερμον αγάπη σε όλους. Σε όλους. Όχι τους αγαπάμε, ενθέρμως τους αγαπάμε. Βοήθησέ μας Κυρία μου. Γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Ποιον αμαρτιών? Πρώτον τον άλλον. Γιατί αν κάποιος έχει κάτι εναντίον μας ή εμείς έχουμε κάτι εναντίον του, και δεν έχει σημασία ποιος θέει ή ποιος, σε ποιον οφείλεται αυτό, εάν δεν τον συγχωρήσουμε εξ όλης της καρδίας μας, ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει τις δικές μας αμαρτίες.
και ποτέ δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε κανέναν εξ όλης της καρδίας μας, αν ο Θεός δεν βάλει στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου τη δική του την αγάπη, να τον αγαπήσουμε πρώτα, να μακροθυμήσουμε, να τον δικαιολογήσουμε και να προσευχηθούμε ο Θεός να τον ευλογήσει. Όταν λοιπόν η αγάπη του Θεού καλύψει τις δικές του αμαρτίες στη ζωή μας, τότε ο Θεός θα καλύψει και τις δικές μας αμαρτίες στην παρουσία Του. Η αγάπη λοιπόν καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει κάλυψη αμαρτίας. Και ποια αγάπη? Σε όλους. Και τι αγάπη? Ένθερμο. Άρα είναι ένας αγώνας μπροστά μας. Όπως αγώνας είναι αυτό που μας ζητάει να αγρυπνούμε στις προσευχές και φρονίμως να διάγουμε, πιο έντονος είναι ο αγώνας να αγαπάμε ενθέρμος αλλήλους και μάλιστα εκαθαράς καρδίας και πίστεως ανυποκρίτου. Και ποιος είναι ο αγώνας αυτός? Γιατί η καρδιά μας δεν υποτάσσεται. Η καρδιά μας είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και αυτό δεν το λέμε μόνο επειδή το λέει η Γραφή, βασικά το λέμε εξιδίας πείρας. Όταν κάποιος σου πατήσει τον γκάλο, είναι δύσκολο μετά να τον αγαπήσεις. Δύσκολο να τον συγχωρήσεις. Δύσκολο να μακροθυμήσεις. Αλλά είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Και αναγκαίο και απαραίτητο. Για να μπορέσεις να τον συγχωρήσεις, να μπορέσεις να δεχθείς τη συγγνώμη του, αλλά και να μπορέσεις να μετανοήσεις και να του ζητήσεις και συγγνώμη. Κάνεις αποκατάσταση. Δεν είναι απλό, αλλά είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Να καλύψεις τις αμαρτίες του σε σένα και να καλύψεις τις αμαρτίες σου σε αυτόν. Δηλαδή να συμφιλειωθείς. Και όταν συμβεί αυτό, τότε θα μπορέσεις να προσευχηθείς και να ζητήσεις από το Θεό να τον ευλογήσεις σφόδρα. Και τότε με παρησία μπορείς να πας στο Θεό και να πεις: τώρα Κυριέ μου, συγχώρεσε και τις δικές μας αμαρτίες. Τις δικές μου αμαρτίες, και ο Θεός θα το κάνει. Και τότε, όταν θα συγχωρηθούν οι δικές σου αμαρτίες, τότε μπορείς με παρησία να αιτείς και να σου δίδεται. Να ζητάς και να ψάχνεις και να βρίσκεις. Να κρούεις και να σου ανοίγεται. Γιατί? Γιατί επειδή έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις σου με το Θεό, ό,τι αν ζητήσεις από τον Πατέρα στον ουράνιο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού πλέον, με τα πάσης βεβαιότητας ο Θεός θα σου το δώσει. Και τότε η ζωή μας θα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και μέσα στην παρουσία του Θεού. Η ζωή του Σολομώντα τέλειωσε. Το έργο του δεν έμεινε. Θα μου πείτε, η αιωνιότητα, το τέλος, δεν ξέρουμε, αλλά αν κρίνουμε από το τελευταίο εδάφιο του τελευταίου του βιβλίου του Εκκλησιαστή, μην ανοίγετε εσάς, λέει: ας ακούσουμε όμως το τέλος όλης της υποθέσεως. Είναι το βιβλίο «Η Ομολογία του», θα έλεγα, που περιέγραφε τη ζωή του. Ότι ό,τι ήθελα τα έκανα, ό,τι προσπάθησα το κατάφερα, Θεός ήταν πάντα μαζί μου. Αλλά εκείνο που διεπίστωσα ήταν ότι ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης στη ζωή αυτή. Ό,τι και να καταφέρεις υπό τον ήλιον είναι ματαιών. Δεν σου προσφέρει τίποτα. Όποια επιτυχία και κατόρθωμα και με τη βοήθεια του Θεού ακόμη να έχεις στη ζωή αυτή είναι ματαιώτης. Ματαιωτήτων είναι ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Φοβερή έκφραση αυτή. Όμως στο τέλος της ζωής του είπε: ας ακούσουμε το τέλος της όλης υποθέσεως. Φοβού των Θεών, φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το πάν του ανθρώπου. Αυτό είναι λοιπόν το συμπέρασμα της πολυτάραχης, απόλυτα ευλογημένης, αλλά και σε απόλυτη αποστασία άλλο χρονικό διάστημα ζωής του.
φοβού των Θεών και φύλατε τα συντολάς αυτού. Με φόβο Θεού και με απόφαση να περπατάμε στο θέλημα του Θεού. Γιατί αυτό είναι το παν στη ζωή του ανθρώπου. Και έχει αποτελέσματα, διότι ο Θεός θα φέρει κρίση κάθε έργο του ανθρώπου. Κρυπτών. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, αλλά ο Θεός το ξέρει. Είτε αγαθών, είτε πονηρών. Ένας άνθρωπος, ο Σολομών λοιπόν, ιδιαίτερα ευλογημένος, που ζήτησε από το Θεό σοφία και σύνεση, αλλά και ιδιαίτερα πρόσεκτος στο Λόγο του Θεού και στις υποσχέσεις του Θεού και στις προϋποθέσεις που ο Θεός έβαλε στη ζωή του. Γι' αυτό και ο Θεός, επειδή είδε ότι η καρδία πλέον του Σολομώντα δεν ήταν τελεία, οργίστηκε, τον επισκέφθηκε, για τρίτη φορά του μίλησε. Την πρώτη φορά τον επισκέφθηκε στην πρώτη θυσία μεγάλη που έκανε ο Σολομών και του ζήτησε σοφία και σύνεση και του εδόθη. Τη δεύτερη φορά, όταν οικοδόμησε πλέον το ναό του Σολομώντα, το ναό του Θεού, το μοναδικό ναό χειροποίητο στο οποίο κατοίκησε ο Θεός, όταν τον τελειοποίησε σύμφωνα με το σχέδιο και το θέλημα του Θεού και την οδηγία του Θεού, τότε προσευχήθηκε να ευλογήσει το ναό και τον επισκέφθηκε για δεύτερη φορά ο Θεός και του μίλησε με ευλογίες, με υποσχέσεις, με δόξα, αλλά την τρίτη φορά τον επισκέφθηκε με ράβδο, όταν είδε ότι ξέκλεινε σιγά σιγά από το Λόγο του Θεού, λίγο, μέχρι που έφτασε να λατρεύει την Αστάρτη, το Χεμός και τους ξένους θεούς, τα βδελήγματα ενώπιον του Θεού. Οργίστηκε λοιπόν ο Θεός και του είπε ότι θα διαρρήξω τη βασιλεία σου, θα γκρεμίσω το έργο σου, ό,τι έκτισες θα χαλάσει. Αλλά χάριν Δαβίδ του πατρός σου, του δούλου μου, ο οποίος περπάτησε εν αληθεία, εν δικαιοσύνη και με ειλικρίνεια και ευθύτητα καρδιάς, δεν θα το κάνω αυτό στα χρόνια σου, αλλά στο γιο σου, στο διάδοχό σου. Το άκουσε, αλλά δεν μετενόησε. Αυτό είναι το φοβερό. Ακούς το Λόγο του Θεού που σε προειδοποιεί. Τι παθαίνει ο άνθρωπος, ε? Και δεν λέει «Θεέ μου, ελέη σε με». Γι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιο λέει «Σήμερα είναι και ο ευπρόσδεκτο, σήμερα είναι η μέρα σωτηρία, σήμερα αν ακούσεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, γιατί θα αφήσεις τα κόκαλά σου στην έρημο». Αλλά σήμερα που ακούμε το Λόγο του Θεού, που μας ελέγχει κάποιες φορές ο Λόγος του Θεού, που μας φανερώνει, μας βγάζει την καρδιά μας, μας λέει τη ζωή μας, χωρίς να το καταλαβαίνει κανένας άλλος παρά μόνο ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, εκείνη τη στιγμή μην πούμε «Δίκιο έχεις Κύριε» και σταματήσουμε, αλλά να πούμε «Δίκιο είσαι Κύριε, συγχώρεσέ μας». Όμως ο Σολομών δεν έφτασε σε αυτό το σημείο. Και έτσι ο Θεός ετοίμασε την κακή συνέχεια για τον Σολομώντα. Φοβερό. Προετοίμασε την κακή συνέχεια για τον Σολομώντα. Λέει η Γραφή ότι ο Ιεροβοάμ, δούλος του Σολομώντα, η μητέρα του Ισερουά, Χύρα, εσήκωσε τη χείρα του κατά του βασιλέως, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και υπερίσχυσε. Αυτή δε ήταν η αιτία δια την οποία εσήκωσε ο Ιεροβοάμ το χέρι κατά του βασιλέως. Ο Ιεροβοάμ ήταν δυνατός εν ισχύ. Δηλαδή, για να είναι κάποιος δυνατός εν ισχύ, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Διακεκριμένος, εκλεγμένος από το Θεό. Δεν μπορεί να έχει ο άνθρωπος ούτε δύναμη, ούτε ισχύ, αν ο Θεός δεν του δώσει. Ήτανε και φιλεργός, ήτανε και εργατικός άνθρωπος. Είχε ωραία χαρακτηριστικά. Ο Θεός ήταν μαζί του, εργατικός σε ό,τι έκανε, ώστε στο έργο του τον είδε ο Σολομών και τον κατέστησε επιστάτη, οικονόμο,
σε όλα τα φορτία του οίκου Ιωσήφ. Δηλαδή, ο Σολομών τον ύψωσε. Όμως, εκείνο τον καιρό, ενώ βρισκότανε κάπου μόνος του, τον επισκέφθηκε ο Αχιά, ο Σιλωνίτης, ο προφήτης, ο οποίος ήταν ενδεδειμένος με ημάτιον νέων, και ενώ ήσαν μόνοι τους στην πεδιάδα, έπιασε ο Αχιά ο προφήτης, που τον ήξερε ο Ιεροβάμ και όλοι ότι ήταν προφήτης, το καινούργιο του επένδυμα, το έκοψε στα 12, του έδωσε τα 10 και κράτησε τα 2. Και μίλησε ο Θεός με το στόμα του Αχιά του προφήτη στον Ιεροβάμ. Λάβε στα χέρια σου αυτά τα 10 τμήματα από το επένδυμά μου. Γιατί ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, θα διαρρήξω τη βασιλεία εκ της χειρός του Σολομώντος και θα δώσω τας 12 φυλάσισε. Θα μείνει όμως μόνο μία φυλή, χάριν του δούλου μου Δαβίδ και χάριν της Ιερουσαλήμ, της πόλεως την οποία έκλεξα εκ πασών των φυλών του Ισραήλ. Αυτά που είπε σαν αποκάλυψη τιμωρίας στο Σολομώντα πρώτα, μην τυχόν και ο Σολομών μετανοήσει, και ενώ δεν μετενόησε, έρχεται τα ίδια τώρα και τα αποκαλύπτει σε αυτόν τον οποίον ο Θεός θα χρησιμοποιήσει για να εκτελέσει και να εκπληρώσει την κακή βουλή πλέον για το Σολομώντα και για το έργο του. «Δεν το κάνω γιατί είσαι καλός Ιεροβοάμ», του είπε ο Θεός, «αλλά το κάνω γιατί ο Σολομών με εγκατέλειψε. Εάν ο Σολομών στεκότανε, δεν θα σε χρησιμοποιούσα. Αλλά τώρα που ο Σολομών με εγκατέλειψε και λάτρευσε την Αστάρτη, τον Χεμός και τον Μελχόμ, τους θεούς των Σιδωνίων, των Μωαβιτών και των Αμμονιτών, και δεν περπάτησε όπως του είπα εγώ, πρώτον εις τα σοδούς μου δια να πράττει το ευθές ενώπιόν μου, δεύτερον στο να φυλάτει τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου όπως ο πατήρ ο Δαβίδ, ο πατήρ του ο Δαβίδ, γι' αυτό και εγώ θα σκίσω, θα διαρρήξω, θα διχοτομήσω, θα καταστρέψω το έργο του, τα 10 δωδέκατα θα τα πάρω και χάρη του Δαβίδ του δούλου μου και της Ιερουσαλήμ την οποία εξέλεξα και των υποσχέσεων που έδωσα στον Δαβίδ ότι δεν θα πάψει να υπάρχει ο λίχνος εις την βασιλεία αυτού, η οποία θα διαρκέσει στον αιώνα, γιατί εξ αυτού θα γεννηθεί ο Ιησούς ο βασιλεύς των βασιλέων. Γι' αυτό λοιπόν θα διατηρήσω σε σένα, θα δώσω σε σένα τα 10 τμήματα και θα διατηρήσω στη βασιλεία του Σολομώντα τα 2. Εσένα δε θα σε λάβω και θα βασιλεύσεις κατά πάντα όσα επιθυμεί η ψυχή σου. Όσα επιθυμεί η ψυχή σου θα μπορείς να κάνεις, γιατί θα σε καταστήσω βασιλιά. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι η μεγάλη ελευθερία που τότε έκανε στην Παλαιά Διαθήκη στους βασιλιάδες ο Θεός και τώρα κάνει στην Καινή Διαθήκη σε όλους μας, καθώς μας αποκαλεί βασιλείς και ιερείς του υψίστου ή βασίλειον ιεράτευμα. Τι σημαίνει βασιλιάς του υψίστου? Βασιλιάς του υψίστου, εσύ δηλαδή και εγώ, εμείς είμαστε αυτοί που μας ελευθέρωσε ο Θεός, γιατί και ο Ιεροβάμ ήταν δούλος και ο Θεός τον έκανε βασιλιά για να κάνει ό,τι επιθυμεί η ψυχή του. Μας ελευθέρωσε ο Θεός από κάθε δουλεία μέσα σε αυτό τον κόσμο, τη γενεά, την πονηρά και τη διαστραμμένη. Μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, γιατί
γενόμενοι μαθητές του Χριστού, γνωρίσαμε την αλήθεια και η αλήθεια μας ελευθέρωσε, και μόνον όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Ελεύθεροι λοιπόν όντες, μπορούμε μόνο ο χριστιανός να κάνει ό,τι θέλει και σαν βασιλιάς. Δεύτερον, δεν έχει από πάνω του κανέναν άλλον εκτός από το Θεό. Σε απόλυτη βασιλική ελευθερία, κάτω μόνο από την εξουσία του Θεού, που ευλογείται μόνο όταν ο άνθρωπος έχει φόβο Θεού, και τρίτον, σε απόλυτη εξουσία επί πάντων, γιατί ο Κύριος είπε «Εις εμέ εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη», και ακόμη είπε «Σε ζάς δίδω εξουσία». Άρα σαν βασιλεύς έχεις πρώτον απόλυτη ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεύτερον, δεν έχεις κανέναν άνθρωπο στο κεφάλι σου που να σου λέει τι να κάνεις. Και τρίτον, έχεις απόλυτη εξουσία επί πάντων εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Εξουσία ακόμη επί των πνευμάτων της πονηρίας και επί των επουρανίων και επί των καταχθονίων και επί των επιγείων δυνάμεων. Πάντοτε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σαν βασιλεύς του υψίστου. Το κρίσιμο σημείο όμως είναι πώς θα χρησιμοποιήσει και ο Ιεροβοάμ τη βασιλική εξουσία που του εδόθη από το Θεό, και επειδή η Παλαιά Διαθήκη είναι προς εκπαίδευση και προς έλεγχον και προς διδασκαλία για μας, πως και εμείς αυτή τη βασιλική εξουσία θα τη χρησιμοποιήσουμε όχι εις βάρος μας, όπως ο Σολομών και ο Ιεροβοάμ στο τέλος, ο οποίος ήταν ο χειρότερος βασιλεύς που υπήρξε ποτέ, γιατί φοβήθηκε αυτός ο βασιλιάς από Θεό, φοβήθηκε να αφήσει τις 12 φυλές του Ισραήλ να πράττουν το θέλημα του Θεού και να λατρεύουν τον Κύριο στο ναό του Θεού, στο ναό του Σολομώντος, μη τυχόν και χάσει αυτά που ο Θεός του δώσε, τη βασιλεία του. Και έρχεται ο λόγος του Θεού, «Τις κουφός και τις τυφλός παρά ο δούλος μου». Γιατί? Γιατί χάνει, όταν ο δούλος του Θεού χάνει την πίστη και την πίστη του στο Θεό, την εμπιστοσύνη του στο Θεό, και φοβάται, τότε τυφλαίνεται, κουφαίνεται και χαζεύει. Χάνει τον προσανατολισμό του και από ευλογημένος γίνεται καταραμένος. Από πολύ ευλογημένος, πολύ καταραμένος, σαν τον Ιεροβοάμ. Αλλά ο χριστιανός δεν είναι μόνο βασιλιάς, είναι και ιερεύς. Πάλι από το Θεό. Και τι σημαίνει ιερεύς, τι έκαναν οι ιερείς? Ήταν στο έργο του Θεού και θυσίαζαν. Ιερεύς που δεν θυσίαζε δεν ήταν ιερεύς. Πρώτον, και κλειμένος από το Θεό κατά την τάξη λαβή. Εμείς είμαστε κατά την τάξη Μελχισεδέκ με αρχιερέα μας τον Ιησού Χριστό. Και ο λόγος του Θεού μας προτρέπει να παραστήσουμε τα σώματά μας, θυσία ζώσα τα σώματά μας. Θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο στον Θεό, που θα είναι η λατρεία μας, η ειλικρινής. Ο χριστιανός λοιπόν έχει θυσία. Είναι θυσία να έρχεσαι στην εκκλησία, να μην είσαι ένας χριστιανός της Κυριακής. Είναι θυσία να συμμετέχεις στις δραστηριότητες, στις κατάλληλες για τον κάθε έναν από σένα, από μας, στην Εκκλησία του Χριστού, σαν νέος στην νεολαία, σαν πρεσβύτερο, σαν διάκονο, σαν εργάτης, σαν οτιδήποτε. Είναι θυσία. Είναι θυσία να έχεις γκρίζα μαλλιά.
Είναι θυσία να γρυπνείς τις προσευχές. Είναι θυσία ενώ είσαι μόνος σου να παραμένεις μόνος σου. Μεγάλη θυσία. Νέοι άνθρωποι και να μονάζουνε χάρη του Χριστού. Είναι θυσία. Είναι θυσία να επιμελήσεις τα πνευματικά την οικογένειά σου. Θυσία. Είναι θυσία να αγαπάς τη γυναίκα σου και όταν ακόμη έχει τα στραβά της. Είναι θυσία να περιθάλτεις και να εκτρέφεις τη γυναίκα σου. Είναι θυσία για τη γυναίκα να υποτάσσεται και να υπακούει τον άντρα της κατά πάντα ως εις τον Κύριον και εν Κύριο. Είναι θυσία. Η ζωή του χριστιανού είναι μία θυσία, γιατί είναι η ιερεύση του υψίστου. Και είναι ανάγκη να παραμένει η ιερεύση του υψίστου, να θυσιάζεται δηλαδή. Είναι ανάγκη να παριστά το σώμα του θυσία ζώσα. Είναι θυσία να ταπεινώνεσαι. Είναι θυσία να ονειδίζεσαι για το όνομα του Χριστού. Είναι θυσία να κοπιάζεις υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αλλά είναι αναγκαία και απαραίτητη θυσία για να είσαι ιερεύς και μάλιστα καλός. Αλλά πέραν της θυσίας, ξέρετε, οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι εύκολη δουλειά. Γδάρτες και σφάχτες ήτανε. Μέσα στη βρώμα σφάζανε, σκοτώνανε, γεμίζαν αίματα, τα καίγανε. Αλλά είχαν και το δεύτερο χαρακτηριστικό. Είχανε την προσευχή, προσεύχονταν υπέρ των αμαρτιών του λαού. Και σαν ιερεύς, για να είσαι ιερεύς και να μην είσαι κατά το όνομα της πλάκας ιερέας, του υψίστου, ή είσαι ή δεν είσαι. Προσεύχεσαι με αγάπη για τα αδέλφια σου, με ένθερμο προσευχή, όχι με ποιματάκια, μπλα 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 μπλα, το είπαμε και τέλειωσε. Με ένθερμο προσευχή, με τα δακρύων, λέει ο Απόστολος Παύλος, και σας συμβούλευα και προσευχόμουν. Άρα ο Ιεροβοάμ ήταν βασιλιάς με τα χαρακτηριστικά που είπαμε, και εμείς είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Και το ερώτημα είναι, είμαστε? Πιο σωστά, μας έκανε ο Θεός, γίναμε εμείς? Μας έδωσε ο Θεός τη βασιλική εξουσία, μας έδωσε ο Θεός την ιερατική του εξουσία και μάλιστα του υψίστου. Πώς τη διαχειριζόμαστε? Τι κάνουμε? Ζώντας ασώτος, αμέριμνα, με αστιάκια, με αδιαφορία? Χωρίς φόβο Θεού? Αυτό, αδερφοί, έχει συνέπειες. Αυτό έχουμε επίγνωση. Πρέπει να έχουμε επίγνωση. Πού μπήκαμε? Μπήκαμε σε μία εκκλησία. Και η Γραφή λέει εισήλθατε, προσήλθατε εις όρος Σιών. Στην επουράνιο Ιερουσαλήμ. Εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων στον ουρανό. Δεν μπήκαμε δρυμόνος 7. Μπήκαμε εις όρος Σιών, εις ουράνια Ιερουσαλήμ. Δεν παίζουμε την εκκλησία. Δεν είμαστε εκκλησία των εθνών. Δεν είμαστε κοσμική και τυπική εκκλησία, τουλάχιστον έτσι θέλει ο Θεός. Αλλά εισήλθαμε εις όρος Σιών. Αμήν. Όρος Σιών. Σε επουράνιο Ιερουσαλήμ, σε εκκλησία καταγεγραμμένων εν της ουρανής, πρωτοτόκων εκκλησία.
Ο Ιεροβόαμ πήρε μια τέτοια υπόσχεση για βασιλιά, σας δεν κατάλαβε τι είναι αυτό. Ήτανε τόσο πολύ μεγάλη χαρά του και άρχισε και το έλεγε όπου ήθελε. Ενώ ο Κύριος τι λέει, μην το πεις πουθενά. Αυτό που έγινε σε σένα μην το πεις πουθενά. Τις υποσχέσεις του Θεού φύλαξέ τις στην καρδιά σου όπως η μητέρα του Κυρίου. Μην τις κοινωνιολογείς και λες μου που ο Θεός θα με κάνει μέγα. Ο Θεός σου παιδά σε κάνει μέγα, εσύ θα γίνεις. Ο Θεός σου είπε ότι και μας είπε ότι θα έρθει να μας παραλάβει. Εσύ θα είσαι έτοιμος να σε παραλάβει. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Όταν ήμουν πολύ καινούργιος, μου είπε η Άννα μια φορά, πάμε σε μια προσευχή. Εγώ δεν ήξερα τι ήταν προσευχές και όλους αυτούς θεωρούσα αιρετικούς τέλος πάντων. Αλλά για άλλους λόγους που δεν θα σας πω τώρα, πήγαινα στην εκκλησία, αδιάβαζα το Λόγο του Θεού, αλλά ο Λόγος του Θεού άρχισε και εργαζόταν στην καρδιά μου. Μια μέρα μου λέει, πάμε σε μια προσευχή. Λέω, τώρα μας πήρε το ποτάμι, γέλαγα, λέω, πάμε και στην προσευχή. Να δούμε τι είναι και αυτό. Γονατίσαμε. Όταν μας διάβασε κάτι ένας αδελφός, μεγάλος ηλικία, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα βέβαια. Μετά λέει, θέλετε να προσευχηθούμε, λέω, να προσευχηθούμε. Γι' αυτό ήρθαμε. Κλείνουν τα φώτα, βγάζουν μαξιλαράκια, φέρνουν καρέκλες, κοίταγα εγώ καλά καλά τι κάνουν εδώ πέρα, τρελαθήκαν αυτοί. Μου δίνουν και μέρα μια καρέκλα, μου δίνουν και ένα μαξιλαράκι, παίρνω την καρέκλα, πάω κοντά στην πόρτα, λέω αν συμβεί κάτι, κοπανίσω. Και εδώ καθόμουν και έλεγα πότε θα τελειώσει, πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο μια αδερφή και ακούω. Τι μελωδίες ήταν αυτές. Και μια γλώσσα στα αγγλικά έψελνε. Τι πρόφορα ήταν αυτή, εντελώς αγράμματη η αδερφή ή σχεδόν εντελώς αγράμματη, μην το μάθει που είπα έτσι και την προσβάλλω, δεν ξέρω τι είναι. Και ενώ άκουγα και θαύμαζα, ξαφνικά αισθάνομαι τον Χριστό, μπουπ, δεν τον είδα, μπροστά στην καρέκλα μου. Με έπιασε φόβος και τρόμος Άγιος και μπήκα κάτω από την καρέκλα. Ακίνητος. Τέλειωσε η προσευχή, βγήκα σιγά σιγά, κοίταγα δεξιά αριστερά, δεν είπα τίποτα. Αλλά φεύγοντας είπα, Γιώργο έπαιξες πολύ στη ζωή σου με πολλά πράγματα. Εδώ δεν μπορείς να παίξεις, εδώ είναι ο Χριστός. Ή κάτσε ή φύγε. Να παίξεις δεν μπορείς. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε αδερφοί. Με τα πράγματα του Θεού δεν μπορούμε να παίζουμε. Όποιος παίρνει στη σάρκα, στη ζωή του θα θερίζει φθορά. Τέλειωσε. Σπέρνεις τη σάρκα, θα θερίσεις φθορά. Και η φθορά, ο θερισμός της φθοράς δεν παίζεται. Όποιος παίρνει στο Πνεύμα το Άγιο, αυτός θα θερίσει ζωή αιώνια. Ο Ιεροβόαμ δεν το κατάλαβε και πάρα πολύ καλά. Του είπε θα σε λάβω και θα γίνεις βασιλιάς και θα κάνεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου. Αλλά συνέχισε. Εάν εισακούσεις εις πάντα όσα εγώ σε προστάζω, πρώτον. Δεύτερον, εάν περπατάσεις στα σοδούς μου και πράττεις το ευθές ενωπιών μου, φυλάτων τα διατάγματά μου. Τρίτον, φυλάτων τα διατάγματά μου και τις εντολές μου. Είναι τρεις προϋποθέσεις που ο Θεός τις βάζει πάντοτε στον άνθρωπο στον οποίο επισκέπτεται, τον προσκαλεί, τον εκλέγει και του υπόσχεται. Πρώτον, να περπατάς, να φυλάτεις, συγγνώμη, να φυλάτεις τις εντολές μου, το λόγο μου. Δεύτερον, να περπατάς την οδόν την οποία εγώ έχω ετοιμάσει για σένα, στο δικό μου δρόμο, όχι στο δικό σου δρόμο. Και τρίτον, να υπακούς στη φωνή του Πνεύματός μου του Αγίου. Αλλά και αυτά τα οποία ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο, αυτά ακριβώς υπόσχεται και στον άνθρωπο που έχει τακτοποιήσει και τακτοποιήσει συνεχόμενα τη σχέση του με το Θεό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν έχει αμαρτία, ανομία, παράβαση και δόλο στο Πνεύμα του.
Γιατί αυτός ο άνθρωπος, σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός λέει, εγώ ο Θεός θα σε συνετίζω να καταλαβαίνεις το λόγο μου για να φυλάτεις τις εντολές μου. Δεύτερον, εγώ ο Θεός θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις. Δεν θα πηγαίνεις όπως σου έρχεται. Δεν θα κάνεις ό,τι σου έρχεται. Υπάρχει ο λόγος, τα όρια του λόγου του Θεού. Και δεν θα κάνεις ό,τι σου έρχεται. Δεν θα περπατάς, δεν θα πηγαίνεις όπου σου έρχεται. Αλλά θα περιμένεις να σε διδάξει ο μόνος διδάσκαλος, ο Ιησούς Χριστός, την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις. Και πρέπει να το ζητάμε αυτό. Κύριε, συνέτιζέ με. Δώσε μου σοφία. Όπως οι άνθρωποι του Θεού. Δίδαξον με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Και τρίτον, έξω από το λόγο μου, στις ιδιαίτερες προσωπικές σου αναζητήσεις, δυσκολίες, πορεία, να εξητάς τη φωνή του Πνεύματός μου του Αγίου. Και ο Θεός λέει, εγώ θα σε συνετίζω, εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς και εγώ θα σε συμβουλεύω με τη φωνή του Πνεύματός μου του Αγίου. Και τότε η οφθαλμή μου θα είναι πάνω σου. Τότε θα σε φροντίζω, θα σε προστατεύω, θα σε υπερασπίζομαι, θα είσαι δικός μου. Αλλιώς δεν θα είσαι δικός μου. Δεν θα είσαι πρόβατο της βοσκής μου. Δεν θα είμαι ο ποιμένα σου ο καλός. Γιατί τα πρόβατα τα αιμά ακούσει τη φωνή μου, καταλαβαίνουν τη φωνή μου και ακολουθούν εμένα. Είναι ανάγκη λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός δεν εμπέζεται, να ενδιαφερόμαστε να σπέρνουμε στο πνεύμα και όχι στη σάρκα για να θερίζουμε φθορά. Στο σπέρμα για να θερίσουμε, στο πνεύμα για να θερίσουμε ζωή αιώνιο. Και ο Ιεροβοάμ δεν έδωσε μεγάλη προσοχή. Τον κάλεσε, τον εξέλεξε, όπως όλους εμάς. Του υποσχέθηκε, όπως όλους εμάς. Του έθεσε τις προϋποθέσεις της ζωής του και της πορείας του, όπως και σε όλους εμάς. Και τους υποσχέθηκε και του υποσχέθηκε λέγοντας, εάν λοιπόν κάνεις όλα αυτά, τότε εγώ θα είμαι μαζί σου, εγώ θα οικοδομήσω σε σέναν οίκον ασφαλή, εγώ θα οικοδομήσω την οικογένειά σου, με ασφάλεια θα οικοδομήσω την οικογένειά σου, δεν θα έρθουν δυσκολίες, θα έρθουνε. Αλλά μη φοβάσαι, γιατί εγώ είμαι ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων. Έχεις χαλάσματα, εγώ είμαι ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων. Σημείνε στο λόγο μου, στο δρόμο μου και στη φωνή του Πνεύματός μου του Αγίου. Και εγώ είμαι αυτός που θα σου οικοδομήσω τον οίκον σου με ασφάλεια. Και συνεχίζει τον Ιεροβοάμ, εγώ θα δώσω τον Ισραήλ σε σένα, πόσο μου αρέσει αυτό, θα δώσω το λαό μου σε σένα, θα δώσω τα παιδιά μου, δεν δικά σου παιδιά, τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου, είναι του Θεού, ο Θεός τα δώσε. Τίποτα δικό μας δεν έχουμε, αδερφοί, τίποτα δεν έχουμε που δεν το λάβαμε, το μην το ξεχνάμε ποτέ. Ούτε σαν άτομα, ούτε σαν οικογένειες, ούτε σαν εκκλησία, ούτε σαν τίποτα. Ούτε σαν επαγγελματίες, ούτε σαν δουλειά, ούτε σαν ζωή, τίποτα. Τίποτα δεν είναι που έχουμε και δεν το έχουμε λάβει από το Θεό. Εγώ λοιπόν θα σου δώσω τον Ισραήλ δικό σου. Και εγώ θα σε φροντίζω και θα κακουχήσω τους εχθρούς σου. Θα σε υπερασπίζομαι. Αλλά μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις, μέσα στο λόγο μου, μέσα στο δρόμο μου και μέσα στη φωνή του Πνεύματός μου του Αγίου.
Δεν θα περπατάς όπου εσύ θέλεις, δεν θα κάνεις ό,τι εσύ θέλεις και δεν θα αποφασίσεις εσύ για τον εαυτό σου, αλλά για όλα αυτά θα ρωτάς εμένα. Θα ζητάς από μένα και εγώ θα σου δίνω. Και αν κάποιος εδώ ανάμεσά μας είναι αξιόπιστος και άξιος εμπιστοσύνης, είναι ο Λόγος του Θεού. Πιστός είναι ο Λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Πιστός είναι ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Άρα δεν εξαρτάται από το Θεό, αν και τα πάντα εξαρτώνται από το Θεό γιατί είναι έτοιμα, αλλά επειδή τα πάντα εξαρτώνται από το Θεό και τα πάντα είναι έτοιμα, στην πραγματικότητα την ευθύνη ο Θεός τη δίνει σε μας. Όχι στη δυνατότητά μας, όχι στην ικανότητά μας, αλλά στη θέλησή μας και στην εξήτησή μας και βεβαίως στην πίστη μας. Επειδή όμως δεν έκλεισε και το στόμα του ο Ιεροβοάμ, αυτά που κατηδίαν του είπε ο Θεός ότι θα τον κάνει βασιλιά, άνοιξε το στοματάκι του, το είπε, το ήξερε και ο Σολομών γιατί το είχε πει ο Θεός, όθεν εζήτησε ο Σολομών να θανατώσει τον Ιεροβοάμ. Με αποτέλεσμα αναγκάστηκε ο Ιεροβοάμ να φύγει, να πάει στην Αίγυπτο στο βασιλέα Σισάκ, να βρει εκεί καταφύγιο μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Εάν όμως έκλεινε το στόμα του, δεν μίλαγε και περίμενε τον κατάλληλο καιρό ο Θεός να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του προς αυτόν, τότε και αυτό το χρονικό διάστημα θα ήταν πολύ πιο εύκολο για αυτόν και ίσως και πολύ πιο αποτελεσματικό. Αλλά και στα λάθη μας ο Θεός επεμβαίνει, τα διορθώνει και το θέλημά του τελικά και οι υποσχέσεις του είναι όλες μέσα σε αυτό το ναι και σε αυτό το αμήν, και κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από τις βουλές του Θεού, από τα σχέδια του Θεού και από τις υποσχέσεις του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει, κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει το Θεό να εκπληρώσει και να εκτελέσει το Λόγο Του, όταν εμείς όμως με σοφία και σύνεση, με ταπείνωση, με φρόνηση, περιμένουμε να δούμε όχι τι θα γίνει, αλλά ο Θεός τι θα κάνει στη ζωή μας. Αμήν. Ψάλλουμε τον ύμνο 246.